μαγειρική είναι το πάθος μου. Διαβάζω, ταξιδεύω, ερευνώ, δοκιμάζω υλικά και τεχνικές από όλο τον κόσμο με έναν και μοναδικό σκοπό. Να μοιραστώ μαζί σας την κάθε μου μαγειρική εμπειρία. Είμαι ο Βαγγέλης Δρίσκας. Μαζί αναβαθμίζουμε το καθημερινό μας μαγείρεμα και δημιουργούμε πιάτα γεμάτα αρώματα και γεύση στη φύση. Σήμερα στις γεύσεις στη φύση πετυχαίνουμε το τέλειο ψητό κοτόπουλο αρωματισμένο με πορτοκάλι και μουστάρδα. Φτιάχνουμε μια ξεχωριστή γαρνιτούρα, καρότα γλασέ με κρέμα βαλσαμικού και μέλι. Σερβίρουμε μια ιταλική τηγανιά με χοιρινό προσούτο και φασκόμηλο. Δοκιμάζουμε διαφορετικά γιουβαρλάκια με σπανάκι και ανθότυρο. Ετοιμάζουμε ένα σπιτικό dip καπνιστής ντομάτας και πιπεριάς και ψήνουμε τα πιο τραγανά ραγισμένα μπισκότα σοκολάτας, ιδανικά συνοδευτικά για καφέ. Πορτοκάλι και μουστάρδα είναι ένας συνδυασμός που κάνει θαύματα. Ειδικά αν βάλουμε πορτοκάλι και μουστάρδα σε μια μαρινάδα, εκεί έχουμε τέλεια γεύση σε ένα ωραίο κρέας και το σημερινό κοτόπουλο που θα το ψήσουμε στο φούρνο, θα το μαρινάρουμε σε αυτό το μείγμα, θα του βάλουμε και μπαχαρικά και έτσι θα του δώσουμε και πολύ ωραία αρώματα. Έτσι λοιπόν, ξεκινάω πρώτα με τη μαρινάδα και μετά θα ασχοληθώ με το κοτόπουλο. Ανακατεύω όλα τα υλικά σε ένα μπολ. Θέλω χυμό πορτοκαλιού. Είναι ένα υλικό το οποίο χρησιμοποιούμε σε μαρινάδες γιατί έχει οξύτητα. Και ένα υλικό που έχει οξύτητα μπαίνει μέσα στο κρέας, το μαλακώνει, του δίνει γεύση. Πραγματικά είναι ένα αξιοθαύμαστο υλικό που αξίζει να το δοκιμάσετε σε αυτή τη μαρινάδα. Μετά, μουστάρδα. Μία πικάντικη μουστάρδα για να έχουμε ένταση στη μαρινάδα. Και βάζοντας μία μουστάρδα που έχει μπούκοβο και πάπρικα, δίνει πολύ ιδιαίτερη γεύση. Πολτό σκόρδου. Και τα τρία μπαχαρικά που θα χρησιμοποιήσω δεν τα συνηθίζουμε σε μία μαρινάδα για κοτόπουλο, αλλά αξίζει να τα δοκιμάσουμε. Καταρχάς έχω έναν αγαπημένο συνδυασμό, κόλιανθρο και κίμινο. Είναι ένα ωραίο δίδυμο που ταιριάζει τόσο με πουλερικά όσο και με ψάρια και συνηθίζω να προσθέτω αυτά τα μπαχαρικά σε μαρινάδες. Σποράκια κόλιανθρου και κίμινου που θα τα σπάσω στο γουδί. Να το, και εδώ έχουμε το κιούμελ, το αγριοκίμινο που έχει ιδιαίτερο άρωμα. Είναι λίγο πιο πικάντικο από το κανονικό κίμινο και έχει πολύ ενδιαφέρον. Αυτά λοιπόν τα σποράκια τα τρίβω μέσα στο γουδί για να σπάσουν. Ρίχνω τα μπαχαρικά μέσα στο μείγμα. Και εδώ έχω το κουρκουμά που είναι σε σκόνη. Ο κουρκουμάς δεν έχει σπουδαία γεύση, έχει όμως πολύ ωραίο χρώμα. Το λένε και σαφράν του φτωχών, γιατί όταν το προσθέτω σε ένα μείγμα αφήνει έτσι μια πολύ ωραία κίτρινη χρειά και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχει πολλές αντιοξειδωτικές ουσίες, αυτό είναι το πιο σημαντικό και γι' αυτό το χρησιμοποιώ μέσα σε μείγματα. Έτοιμο το μείγμα των μπαχαρικών, το ανακατεύω. Και έχουμε μια υπέροχη αρωματική μαρινάδα που σας θυμίζω έχει σαν βάση το πορτοκάλι, έχει μουστάρδα, μουστάρδα πικάντικη με μπούκοβο και πάπρικα, πολτό σκόρδου, κίμινο, κόλιανδρο, κουρκουμά, αλάτι και πιπέρι. Και εδώ είναι από τις λίγες φορές που σε μια μαρινάδα βάζω αλάτι και πιπέρι από την αρχή, γιατί το κοτόπουλο θα το μαρινάρω στιγμιαία. Αυτή είναι η πρωτοτυπία της και αυτή είναι και η ευκολία της. Βάζω τα κομμάτια του κοτόπουλου, τα μαρινάρω γρήγορα και μετά τα βάζω κατευθείαν για ψήσιμο. Αλάτι και πιπέρι για να δώσω γεύση. Και το κλασικό υλικό που βάζω σε μαρινάδες, το ελαιόλαδο. Έτοιμο το μείγμα. Ένα ανακάτεμα πάλι. Αφήνω τη μαρινάδα στην άκρη για να πιάσω τώρα το κοτόπουλο, να το κόψω σε μερίδες και να το βάλω στη μαρινάδα. Εδώ λοιπόν έχω διαλέξει ένα κοτόπουλο το οποίο είναι ποιοτικό. Ποιοτικό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχει εκτραφεί σωστά, έχει εκτραφεί με φυτικές τροφές και έτσι έχουμε εγγυημένη νοστιμιά. Το κοτόπουλο θα το κόψω σε μερίδες και έχω διαλέξει ολόκληρο κοτόπουλο γιατί θέλω να εκμεταλλευτώ τόσο το γεγονός ότι έχει κόκαλα όσο και πέτσα. Και όταν μαγειρεύω ένα κοτόπουλο με κόκαλα και πέτσα, εκεί αυξάνω την νοστιμιά του. Θα το κόψω σε μικρότερα κομμάτια. Ένα κοτόπουλο γενικά μου δίνει 4 μερίδες, δηλαδή 2 μπουτάκια και 2 φιλέτα από στήθη. Όμως όταν το έχω ολόκληρο μπορώ να το κόψω και να κόψω και τις φτερούγες και την πλάτη και έτσι να κάνω περισσότερες μερίδες. Πάμε λοιπόν εδώ. Και έτσι μπορείτε να δείτε και πώς μπορώ να κόψω σε μερίδες ένα ολόκληρο κοτόπουλο. Βλέπετε εδώ, το χαράζω γύρω από το στήθος, μετά το κόβω στη μέση ακριβώς στην επάνω πλευρά της πλάτης και εδώ, κατά μήκος του στέρνου, το κόβω στη μέση
κόβω τις φτερούγες. Να δω το πρώτο κομμάτι, το στήθος στη μέση. Έτοιμα τα κομμάτια του κοτόπουλου. Ένα γρήγορο ανακάτεμα τώρα για να πάει η μαρινάδα παντού. Και εδώ γίνεται κάτι πολύ γοητευτικό. Η μαρινάδα αυτή έχει οξύτητα, μπαίνει μέσα στο κρέας, του δίνει νοστιμιά και μετά η ίδια μαρινάδα θα μου κάνει και πάρα πολύ ωραία τραγανή πέτσα γιατί έχει ελαιόλαδο. Αλλά δεν έχουμε τελειώσει εδώ, σας έχω ακόμη ένα μυστικό για να κάνουμε το τέλειο ψητό κοτόπουλο. Και το μόνο που μου μένει πλέον είναι να τα βάλω στο ταψί. Εδώ. Θα στρώσω τα κομμάτια του κοτόπουλου με τη σειρά στο ταψί. Και είναι πολύ σημαντικό να μαγειρεύουμε κομμάτια κοτόπουλου με την πέτσα και το κόκαλο, γιατί το κόκαλο όπως μαγειρεύεται βγάζει όλη την οστινιά. Από το κόκαλο φτιάχνουμε τους ζωμούς και η πέτσα προστατεύει πάντα το φιλέτο του κοτόπουλου και το κάνει πάρα πολύ ζουμερό, άσε που είναι και πάρα πολύ νόστιμη. Όλα τα κομμάτια του κοτόπουλου με τη σειρά μέσα στο ταψί. Και αυτό που σας άφησα για το τέλος είναι ότι θα κόψω ένα πορτοκάλι σε φέτες και θα βάλω πάνω από κάθε κομμάτι κοτόπουλου, έτσι ώστε βάζοντας το πορτοκάλι επάνω, όπως ψήνεται, θα βγάζει τους χυμούς του, θα το ενυδατώνει, θα του δίνει νοστιμιά και παράλληλα δεν θα το αφήνει να ξεραθεί και θα έχουμε το τέλειο ψητό κοτόπουλο. Αδειάζω και τη μαρινάδα, είναι πολύτιμη κατά τη διάρκεια του ψησίματος. Δεν θέλω άλλη υγρασία, γιατί θα σκεπάσω το ταψί με αλουμινόχαρτο και έτσι το κοτόπουλο θα μαγειρευτεί με τους ίδιους τους χυμούς, θα γίνει πραγματικά ανεπανάληπτο. Πάμε στο τελικό στάδιο που είναι το πορτοκάλι, φέτος πορτοκαλιού. Κόβω πορτοκάλι σε πολύ λεπτές φέτες με τη φλούδα, γιατί θέλω και αυτή την ελαφρώς πικρή γεύση που έχει η φλούδα του. Και γιατί διάλεξα πορτοκάλι, γιατί έχει μια ελεγχόμενη οξύτητα. Έχει την ωραία γλυκιά γεύση του πορτοκαλιού, έχει την οξύτητα. Συνηθίζουμε να μαγειρεύουμε κοτόπουλο με λεμόνι, έτσι. Αλλά και το πορτοκάλι κάνει θαύματα και είναι πάρα πολύ ωραίο υλικό. Βάζω και τις φέτες του πορτοκαλιού επάνω από κάθε κομμάτι κοτόπουλου. Έχω προθερμάνει ήδη το φούρνο σε αέρα και αντιστάσεις στους 180 βαθμούς. Για το τέλος, σκεπάζω το ταψί με αλουμινόχαρτο και θα ψήσω το κοτόπουλο στους 180 βαθμούς για 50 λεπτά περίπου. Τόσος χρόνος χρειάζεται γιατί το κοτόπουλο είναι κομμένο σε μικρές μερίδες και έτσι θα ψηθεί πολύ γρήγορα. Θα ψηθεί σωστά και μετά από 50 λεπτά ξεσκεπάζω και το αφήνω να ψηθεί άλλα 15 λεπτά για να κρατηναριστεί πάρα πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν στους 180 βαθμούς, 50 λεπτά, αέρα και αντιστάσεις. Τα καρότα γλασέ που θα φτιάξω τώρα σαν γαρνιτούρα μπορεί να μην τα έχετε δοκιμάσει. Αξίζει να τα δοκιμάσετε γιατί τα καρότα ταιριάζουν με το κοτόπουλο, ταιριάζουν και με το πορτοκάλι και με τη μουστάρδα και έτσι κυκλώνουν τις γεύσεις. Αυτό είναι το μυστικό για να συνθέτουμε ωραία, πετυχημένα, νόστιμα πιάτα. Μία πρωτότυπη γαρνιτούρα που ταιριάζει απόλυτα με το ψητό κοτόπουλο που ήδη είναι μέσα στο φούρνο και έχει γεμίσει την κουζίνα με μυρωδιές. Σε ένα τηγάνι ξεκινάω με λίγο λάδι και σπόρους κύμινου. Να ένας τρόπος για να αρωματίσουμε ωραία το φαγητό, να ρίξουμε σπόρους από τα μπαχαρικά στην αρχή του μαγειρέματος έτσι ώστε να βγάλουν τα αρώματά τους. Τώρα θα αρχίσουν να χοροπηδάνε, θα τα δείτε. Και μετά καρότα κομμένα σε μικρότερα κομμάτια, τα έχω κόψει σε μπαστούνάκια. Τώρα το σχήμα το κόβω διαφορετικό έτσι για να μην βαριόμαστε συνέχεια σε ροδέλες. Το κόβω κάπως διαφορετικά για να έχουμε και ένα ενδιαφέρον πολύ ωραίο στο πιάτο. Βάζω και τα καρότα και μετά αλάτι και πιπέρι. Είναι μια γαρνιτούρα που γίνεται πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα και ενθουσιάζει. Γενικά όταν έχω λαχανικά για γαρνιτούρα δεν τα παραμαγειρεύω, θέλω γρήγορο σοτάρισμα, δυνατή φωτιά και έχω την τέλεια υφή. Έχω ρίξει το κύμινο το οποίο έχει αρωματίσει πολύ ωραία τα καρότα, ακόμη ένα υλικό το οποίο θα δώσει άρωμα, στην αρχή θα προσθέσω και μετά λίγο για το χρώμα, είναι το λεμονοθύμαρο. Φρέσκο θυμάρι, το λεμονοθύμαρο είναι σούπερ αρωματικό γιατί έχει όλα τα χαρακτηριστικά του θυμαριού, πλάς μία λεμονάτη γεύση. Έτσι λοιπόν έχω οξύτητες και στη μαρινάδα του κοτόπουλου, έχω οξύτητες και εδώ στα καρότα. Λίγο θυμάρι. Αυτό πραγματικά, αν το δοκιμάσετε, θα σας ξετρελάνει, είναι ένα από τα πιο ωραία μυρωδικά. Δύο υλικά τώρα για να ολοκληρώσουμε τις γεύσεις. Μέλι.
Σε ένα υλικό με βαθιά γεύση που αξίζει να το δοκιμάσετε σε αυτήν την πρωτότυπη γαριτούρα, που είναι η κρέμα βαλσαμικού. Και γιατί κρέμα βαλσαμικού? Γιατί είναι φτιαγμένη από λιαστές σταφίδες. Έχουμε λοιπόν μια πολύ βαθιά γεύση. Και μετά, η κρέμα βαλσαμικού είναι ένα πολύ ωραίο υλικό που δίνει πολύ βαθιά νοστιμιά και οξύτητα και ισορροπημένη γλύκα. Έχω και το μέλι, έχω τον τέλειο συνδυασμό. Δεν χρειάζεται πολύ μαγείρεμα. 2-3 λεπτά σε δυνατή φωτιά. Κλείνω την αστεία, τα αφήνω να μαλακώσουν μέσα στα υγρά τους και περιμένω παράλληλα να ψηθεί και το κοτόπουλο. Και μετά πάμε για το σερβίρισμα. Σας έδειξα μόλις πώς θα πετύχετε το τέλειο ψητό κοτόπουλο με πορτοκάλι και μουστάρδα. Τι θα χρειαστείτε για 6 μερίδες? Ένα ολόκληρο κοτόπουλο κομμένο σε μερίδες. 100 ml χυμό πορτοκαλιού. 2 κουταλιές της σούπας μουστάρδα. 2 κουταλάκια του γλυκού πολτό σκόρδου. 2 κουταλάκια του γλυκού τριμμένο κόλιανδρο. 1 κουταλάκι του γλυκού σπόρους κύμινου. 1 κουταλάκι του γλυκού κουρκουμά. 2 πορτοκάλια. Ελαιόλαδο. Αλάτι και πιπέρι. Καρότα γλασέ με κρέμα βαλσαμικού και μέλι πιστεύω πως είναι η γαρνιτούρα που θα λατρέψετε. Για να τα φτιάξετε θα χρειαστείτε 1 κιλό καρότα, 3 κουταλιές της σούπας κρέμα βαλσαμικού, 1 κουταλιά της σούπας μέλι, 1 κουταλάκι του γλυκού σπόρους κύμινου, 5-6 κλωναράκια φρέσκο θυμάρι, ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Είμαστε στη φύση και δοκιμάζουμε γεύσεις. Μαγειρέψαμε ήδη ένα απίθανο ψητό κοτόπουλο με πορτοκάλι και μουστάρδα, το σερβίραμε με καρότα γλασέ με κρέμα βαλσαμικού και μέλι και πάμε τώρα να δοκιμάσουμε μια ιταλική συνταγή για χοιρινή τηγανιά με προσούτο, φασκόμηλο και λεμόνι. Αλλά να πλάσουμε και τα πιο ιδιαίτερα γιουβαρλάκια με σπανάκι και ανθότυρο. Θα δούμε επίσης πώς πετυχαίνουμε το τέλειο σπιτικό dip καπνιστής ντομάτας και πιπεριάς και πώς φτιάχνουμε ρεγισμένα μπισκότα με απίθανη γεύση σοκολάτας και καφέ. Προσούτο, φασκόμηλο και λεμόνι είναι τα τρία υλικά που κάνουν διαφορετική αυτή τη τηγανιά με χοιρινό. Είναι ένα ιταλικό πιάτο που θυμίζει τη δική μας τηγανιά με χοιρινό. Εμείς βέβαια βάζουμε ρίγανη, βάζουμε φέτα, βάζουμε μία γραβιέρα. Στην Ιταλία βάζουμε τα υλικά που σας είπα και το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ γοητευτικό και πάρα πολύ αρωματικό. Για να κάνουμε μία τηγανιά με χοιρινό, τι θέλουμε? Θέλουμε χοιρινό κρέας. Εδώ λοιπόν έχω ένα κομμάτι κρέατος χωρίς κόκαλο από χοιρινό μπούτι, το οποίο θα το κόψω σε μικρότερα κομμάτια, σε μπουκίτσες για να το τηγανίσω. Είναι ένα πιάτο που μαγειρεύεται γρήγορα, εύκολα σε ένα τηγάνι. Ουσιαστικά τι θέλουμε? Θέλουμε τηγάνισμα σε δυνατή φωτιά για να μαλακώσει το κρέας. Ξεκινάω λοιπόν πρώτα κόβοντας το κρέας σε μικρότερα κομμάτια. Και εδώ διαλέγω χοιρινό μπούτι γιατί έχει
Αρκετό ψαχνό, έχει τα λιπάκια ενδιάμεσα που του δίνουν πολύ ενδιαφέρον. Όταν έχω ένα κομμάτι κρέατος που έχει λίπος, όταν μαγειρεύεται το λίπος αυτό λιώνει και του δίνει παραπάνω νοστιμιά. Και το κομμάτι αυτό το κόβω σε μικρούς κύβους. Το κρέας, ξέρετε, όταν μαγειρεύεται, μαζεύει, συρρυκνώνεται γιατί χάνει την υγρασία του. Κόβω σε αυτό το μέγεθος έτσι ώστε να του δώσω λίγο περιθώριο να συρρυκνωθεί όπως μαγειρεύεται και να μου φαίνεται όμως το πιάτο, να φαίνεται ένα ωραίο κομμάτι κρέατος. Και με τον ίδιο τρόπο τώρα θα κόψω και το υπόλοιπο κρέας. Έτοιμο το κρέας, πάμε τώρα στο άλλο υλικό, αλλά πριν ανοίξω το προσούλο και το κόψω σε λωρίδες, πρώτα θα αλατοϊπερώσω το κρέας. Εδώ δεν με πειράζει να το αλατοϊπερώσω από την αρχή του μαγειρέματος, γιατί θα το τηγανίσω σε δυνατή φωτιά, θα το μαγειρέψω σύντομα και έτσι δεν θα έχω πολύ χρόνο για να αλατίζω σταδιακά. Ξεκινάω λοιπόν το αλάτισμα και ρίχνω και το πιπέρι από την αρχή και πάμε τώρα στο υλικό που κάνει τη διαφορά. Προσούτο. Ξέρετε, μου αρέσει πάρα πολύ η ιταλική κουζίνα και στην Ιταλία μαγειρεύουν πάρα πολύ με αλατικά, με προσούτο. Ο συνδυασμός χοιρινό προσούτο, μοσχάρι προσούτο είναι πολύ διαδεδομένος και αυτό το πιάτο με εγωιτεύει γιατί έχει πολύ δυνατή γεύση, έχει αρώματα, έχει εντάσεις και μαγειρεύεται και πολύ γρήγορα. Και έτσι τα έχει όλα και μας δελάζει για να το μαγειρέψουμε κι εμείς. Λοιπόν, έχω ωραίες φέτες προσούτο, τις οποίες θα κόψω σε λωρίδες και τι θα κάνω. Θα κυλίξω κάθε κομματάκι κρέατος με μία λωρίδα προσούτο. Κοιτάξτε πώς θα το κάνω. Εδώ έχω τις φέτες του προσούτο, τις κόβω σε τρεις λωρίδες κάθετα, κατά μήκος της φέτας. Παίρνω μία λωρίδα από το προσούτο, ένα κομμάτι κρέατος και το τυλίγω γύρω-γύρω. Βλέπετε ότι κολλάει πολύ εύκολα, γιατί το κρέας είναι ομό, έχει υγρασία και έτσι αυτά τα δύο υλικά κολλάνε πολύ ωραία μεταξύ τους. Πάμε λοιπόν ακόμη μία φορά. Μία λωρίδα προσούτο, ένα κομματάκι κρέατος, τύλιγμα γύρω-γύρω και έτσι το προσούτο το κρατάει υγρό, το ενυδατώνει όπως μαγειρεύεται και πραγματικά του δίνει πάρα πολύ ωραία νοστιμιά. Με τον ίδιο τρόπο τώρα συνεχίζω και με τα υπόλοιπα υλικά. Για τηγάνισμα. Θα ξεκινήσω πρώτα σοτάροντας τα κομμάτια του κρέατος σε δυνατή φωτιά, σε ελαιόλαδο. Βάζοντας λίγο κρεμμύδι και λίγο σκόρδο. Κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Και πολτό σκόρδο. Ένα λεπτάκι σε δυνατή φωτιά, να μαραθεί το κρεμμύδι. Και ρίχνω τα κομμάτια του κρέατος. Θα τα αφήσω για λίγα λεπτά να μαγειρευτούν από τη μία πλευρά, μετά θα τα γυρίσω και από την άλλη. Επειδή είναι μικρά κομματάκια κρέατος, συνολικά θέλω περίπου 12 έως 15 λεπτά και θα ψηθούν στην εντέλεια. Κοιτάξτε ένα απίθανο χρώμα, πώς έχουν γρατιναριστεί εξωτερικά, πώς έχουν πάρει αυτό το πολύ ωραίο ροδαλό χρώμα. Η μυρωδιά είναι ασύλληπτη, μόνο με το προσούτο. Φανταστείτε τώρα τι θα γίνει μόλις προσθέσω και τα άλλα υλικά. Πάμε λοιπόν, φασκόβινο και λεμόνι, γιατί αυτά τα δύο υλικά κάνουν τη διαφορά και ολοκληρώνουν τη γεύση. Φρέσκο φασκόβινο, αγαπημένο μυρωδικό. Όταν το χρησιμοποιώ βάζω αρκετά φιλαράκια, δεν είναι τόσο δυνατό όσο το ξέρω και έτσι μπορώ να βάλω αρκετά φύλλα, δηλαδή σε αυτή τη γανιά γύρω στα 10 φιλαράκια. Είναι αρκετά για να δώσουν υπέροχο άρωμα. Θα τα βάλω κατευθείαν μέσα στο τηγάνι. Τα κόβω με τα χέρια μου σε μικρότερα κομμάτια.
και λευκό κρασί. Τώρα το άρωμα είναι ονειρεμένο. Και ακόμη ένα υλικό που θα δώσει άρωμα, λεμόνι. Εδώ θα βάλω ξύσμα λεμονιού. Και χυμό λεμονιού για να ολοκληρώσω τη γεύση. Το χοιρινό είναι ένα λιπαρό κρέας που αγαπάει την οξύτητα. Κρασί, χυμός λεμονιού, έρχονται και ολοκληρώνουν τη γεύση. Έτοιμο το πιάτο. Πρέπει να το αφήσω 1-2 λεπτά σε δυνατή φωτιά για να πήξει λίγο η σάλτσα. Οι σάλτσες που έχουν χυμό λεμονιού γενικά πίζουν πολύ πιο εύκολα. Δεν χρειάζεται να προσθέσω κάποιο κορνφλάουρ ή αλεύρι. 1-2 λεπτά να δέσει η σάλτσα και είμαστε έτοιμοι για σερβίρισμα. Δοκιμάστε την ιταλική τηγανιά με χοιρινό προσούτο και λεμόνι που μόλις είδατε. Είναι ένα πιάτο που πραγματικά θα σας γοητεύσει. Για να το φτιάξετε θα χρειαστείτε 1/2 κιλό κρέας από χοιρινό μπούτι χωρίς κόκαλο, 12 φέτες προσούτο, 2 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένο κρεμμύδι, 1 κουταλιά της σούπας πολτό σκόρδου, 125 ml λευκό κρασί, 2 κουταλιές της σούπας χυμό λεμονιού, ξύσμα από ένα λεμόνι, 10 φύλλα φρέσκο φασκόμηλο, ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Σπανάκι είναι ένα από τα απαραίτητα λαχανικά στη διατροφή μας. Όταν μάλιστα το έχουμε καθαρισμένο και πλυμένο, έτοιμο για μαγείρεμα, φτάνουν λίγα υλικά που όλοι έχουμε στην κουζίνα μας και φαντασία για να δημιουργήσουμε ένα εντυπωσιακό και θρεπτικό πιάτο. Έχετε σκεφτεί πως με σπανάκι, ψωμί και ανθότυρο μπορούμε να κάνουμε γιουβαρλάκια με πλούσια γεύση και να εντυπωσιάσουμε στο τραπέζι? Ξεκινάμε με το σπανάκι. Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι βάζουμε 3-4 κουταλιές ελαιόλαδο και σοτάρουμε 1/2 κιλό σπανάκι. Το αφήνουμε σε χαμηλή φωτιά για αρκετά λεπτά μέχρι να μαραθεί. Κατεβάζουμε μετά το τηγάνι από τη φωτιά και το αφήνουμε να κρυώσει. Πάμε να κάνουμε τώρα αυτά τα πρωτότυπα γιουβαρλάκια. Έχω σαν βάση το σπανάκι και τα υπόλοιπα υλικά είναι ανθότυρο, τριμμένο ψωμί, αλεύρι και αυγά. Παράλληλα, έχω βάλει στην κατσαρόλα νερό να βράσει και θα ρίξω καρότο, κρεμμύδι, κολοκυθάκι ψιλοκομμένα. Έτσι θα κάνω μια βάση, έναν ωραίο ζωμό και μέσα εκεί θα ρίξω τα γιουβαρλάκια. Μέσα στο νερό που βράζει, ρίχνω κρεμμύδι ψιλοκομμένο, βάζω τα υλικά που βάζουμε συνήθως στα γιουβαρλάκια, καρότο τριμμένο και κολοκυθάκια ψιλοκομμένα. Είναι κομμένα σε πολύ μικρά κυβάκια. Έχουμε 3 λαχανικά που συνηθίζουμε να βάζουμε σε ζωμούς λαχανικών. Όλα μαζί θα βράσουν με νερό, αλάτι και πιπέρι και θα κάνω ένα βασικό ζωμό λαχανικών που θα δώσει γεύση μέσα στα κυβαλάκια. Αλάτι και πιπέρι. Και μέχρι να βράσει το μείγμα πάμε να πλάσουμε τα κυβαλάκια. Μέσα στο σπανάκι ρίχνω ανθότυρο. Το ανθότυρο το τρίβω τελευταία στιγμή με τα χέρια μου, όπως βλέπετε εδώ. Ψωμί τριμμένο. Εδώ μπορεί να είναι ένα ωραίο ψωμί μπαγιάτικο, φέτες του τόστ,
ένα ωραίο ζυμωτό. Αλεύρι. Και δύο αυγά και να δέσει το μείγμα. Λίγο αλάτι και πιπέρι, παρόλο που έχω αλατοπιπερώσει το σπανάκι, θα βάλω αλάτι και πιπέρι γιατί έχω τα αυτόδυρο που είναι γλυκό τυρί. Και ανακατεύω όλα τα υλικά για να σχηματίσω τα κιουβαρλάκια. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι τα κιουβαρλάκια των χορτοφάγων, γιατί είναι ακριβώς το ίδιο σχήμα, μοιάζουν πάρα πολύ. Είναι ο ίδιος τρόπος που τα μαγειρεύουμε, απλά δεν έχουν κιμά. Στο μεταξύ, έχει πάρει εδώ βράση το μείγμα μέσα στην κατσαρόλα, ξεσκεπάζω και συνεχίζω το πλάσιμο. Απαλές κινήσεις, θέλω ένα πολύ αφράτο μείγμα και αυτό είναι το χαρακτηριστικό, γιατί έχω το ανθότυρο που κάνει πολύ αφράτα τα κυβαρλάκια, το σπανάκι που είναι το βασικό υλικό και δίνει όλη τη γεύση και τα αυγά που δένουν το μείγμα. Αν δείτε ότι το μείγμα είναι λίγο αραιό, μπορούμε να προσθέσουμε λίγο αλεύρι για να δέσει. Κοιτάξτε όμως, εγώ το βλέπω πολύ αφράτο. Μπορώ να πλάσω ένα κυβαρλάκι για παράδειγμα για να δω αν στέκεται. Στέκεται μια χαρά και πριν πλάσω τα κυβαρλάκια θα ξεκινήσω πρώτα εδώ βάζοντας λίγο αλεύρι σε ένα δισκάκι. Και όπως πλάθω τα κυβαρλάκια θα τα κουμπάω, θα αλευρωθούν από όλες τις πλευρές γιατί όταν κάνουμε κυβαρλάκια θέλουμε και το αλεύρι είναι πολύτιμο για να μας δέσει και τη σούπα. Αυτά τα κυβαρλάκια τα εμπνεύστηκα από ένα ιταλικό πιάτο από την Τοσκάνη, τα ραβιόλι νούντι. Ραβιόλι νούντι γιατί? Γιατί αυτό το μείγμα θυμίζει γέμιση από ραβιόλι. Μόνο που εκεί δεν έχουμε τη ζύμη και στην Ιταλία τα φτιάχνουμε σάλτσα ντομάτα. Είναι ένα πολύ ωραίο ορεκτικό. Εγώ πήρα τη συνταγή, πήρα την ιδέα και μετά σκέφτηκα να τα προχωρήσω, να τα βράσω μέσα σε ένα ζωμό με λαχανικά και να κάνουμε μια παραλλαγή στα κυβαρλάκια που είμαι σίγουρος θα τη δοκιμάσετε και θα σας αρέσει πάρα πολύ. Κοιτάξτε λοιπόν εδώ, πλάθω μικρές μπαλίτσες από το μείγμα, τις ακουμπάω εδώ στο αλεύρι και μόλις ακουμπήσω την κάθε μπάλα από το σπανάκι και το ανθότυρο, την περνάω και από το αλεύρι και έτσι έχω σχηματίσει τα γιουβαρλάκια και τα έχω έτοιμα πλέον για να τα ρίξω μέσα στον ζωμό που βράζει. Με τον ίδιο τρόπο τώρα θα πλάσω και τα υπόλοιπα υλικά. Που χρειάστηκα για να πλάσω τα κυβαρλάκια είναι αρκετή για να βράσουν εδώ τα λαχανικά, να κάνουν ένα πολύ ωραίο ζωμό λαχανικών. Και τώρα ρίχνουν τα κυβαρλάκια μέσα στον ζωμό. Τα πλάθω ακόμη μια φορά όπως βλέπετε, να καλυφθούν εξωτερικά από το αλεύρι, γιατί αυτό το αλεύρι είναι πολύτιμο για να δέσει, να πήξει αρκετά η σούπα μου. Λοιπόν, τα ρίχνω μέσα στον ζωμό. Στην αρχή πέφτουν μέσα γιατί είναι αρκετά βαριά, όμως μετά, όπως μαγειρεύονται, αρχίζουν και βγαίνουν στην επιφάνεια. Όταν βγουν όλα τα κυβαρλάκια στην επιφάνεια, είμαστε έτοιμοι για σερβίρισμα. Ο φρέσκος βασιλικός είναι το αρωματικό που ταιριάζει τέλεια με το σπανάκι. Τα κυβαρλάκια έχουν βράσει, κοιτάξτε τι ωραία που έχει πήξει η σούπα. Είναι ένα τέλειο φαγητό. Σούπερ αρωματικό, σούπερ γευστικό και πολύ θρεπτικό. Λοιπόν, πάμε για σερβίρισμα. Η πιο ωραία ώρα της συνταγής. Βγάζω λίγα-λίγα τα κυβαρλάκια για να μην διαλυθούν. Είναι πολύ αφράτα, γι' αυτό και τα βγάζω προσεκτικά στο πιάτο. Και για το τέλος, τριμμένη γραβιέρα. Έρχεται και λιώνει υπέροχα πάνω από τη ζεστή σούπα. Και φυλλά φρέσκου βασιλικού.
είμαι σίγουρος πως αυτά τα διαφορετικά κιουβαρλάκια με σπανάκι και ανθότυρο σας κίνησαν την περιέργεια για να τα δοκιμάσετε. Για να τα φτιάξετε λοιπόν θα χρειαστείτε 1,5 κιλό σπανάκι σε φύλλα, 500 γραμμάρια ανθότυρο, 2 αυγά, 100 γραμμάρια αλεύρι, 150 γραμμάρια τριμμένο μπαγιάτικο ψωμί, 1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 2 κολοκυθάκια ψιλοκομμένα, 2 καρότα τριμμένα, 100 γραμμάρια τριμμένη γραβιέρα, ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Οι σάλτσες μας αρέσουν. Γιατί όχι άλλωστε, υπάρχουν σε κάθε ντουλάπι ή ψυγείο και συνδυάζονται τέλεια με αλατικά, τυριά, κρακεράκια ή ακόμη και τσίπς. Η σάλτσα που θα σας δείξω τώρα έχει μια απίθανη πικάντικη γεύση καπνιστής ντομάτας και πιπεριάς και μια ευελιξία αφού συνδυάζεται τέλεια τόσο με λουκάνικα όσο και με τα αγαπημένα μας νάτσος. Σε ένα τηγάνι σοτάρετε, σε λίγο ελαιόλαδο, 4 κουταλιές της σούπας κρεμμύδι ψιλοκομμένο και μία κουταλιά της σούπας κολλητό σκόρδο. Κόψτε αρχικά σε λωρίδες 5 πιπεριές φλωρίνης και μετά σε κύβους και ρίξτε τις και αυτές στο τηγάνι. Προσθέστε 2 τσίλι πιπεριές, 1 κουταλάκι του γλυκού καπνιστή πάπρικα, 2 κουταλιές της σούπας ζάχαρη, 1 κουταλιά της σούπας φελτέ ντομάτας, 2 κουταλιές της σούπας ξύδι, λίγο αλάτι και μετά ρίξτε 1,5 κιλό ψιλοκομμένες ντομάτες. Αφήστε το μείγμα να μαγειρευτεί σε χαμηλή θερμοκρασία για 45 λεπτά. Μόλις ετοιμαστεί η σάλτσα, αφήστε την να κρυώσει και μετά είναι έτοιμη για σερβίρισμα. Δοκιμάστε τη σάλτσα με χωριάτικα λουκάνικα. Κόψτε λουκάνικα σε φέτες και ψήστε τα σε αντικολλητικό σκεύος για 3 με 4 λεπτά από κάθε πλευρά. Σε λίγα λεπτά θα έχετε έναν απίθανο γευστικό συνδυασμό χοιρινού κρέατος και καπνιστής ντομάτας και πιπεριάς και αν θέλετε να ενισχύσετε τα αρώματα του πιάτου, πασπαλίστε και με φύλλα φρέσκας ρίγανης. Κάτι που επίσης αξίζει να δοκιμάσετε με τη σάλτσα που φτιάξαμε είναι τα νάτσος, τα τσίπς. Βάλτε σε μία πιατέλα το αγαπημένο σας σνακ και απολαύστε τα με το πικάντικο dip καπνιστής ντομάτας και πιπεριάς. Είναι πραγματικά ένας απίθανος συνδυασμός. Μετά από 3 αλμυρά πιάτα που σερβίραμε, ένας καφές και σοκολατένια μπισκότα είναι ό,τι καλύτερο. Τι λατρεύω σε αυτά τα μπισκότα που θα σας δείξω τώρα? Την τραγανή ραγισμένη υφή που αποκτούν όταν ψήνονται.
Ξεκινάω με το αλεύρι. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Θα το ζυγίσω. Και εδώ, στον κάδο του μίξερ, θα χτυπήσω πρώτα τα αυγά με τη ζάχαρη. Εδώ δεν θέλω να αφρατέψει το μείγμα, θέλω απλά να τα χτυπήσω σε μέτρια ταχύτητα μέχρι να αναγκαστούν πολύ καλά τα υλικά. Όπως είδατε, 1-2 λεπτά χτύπημα για να ανακατευθούν τα υλικά και μετά προσθέτω το βούτυρο, λιωμένο βούτυρο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Δηλαδή το έχω αφήσει να λιώσει, το έχω αφήσει να κρυώσει, παραμένει όμως υγρό. Το ρίχνω μέσα στο μείγμα και μετά κουβερτούρα λιωμένη. Η κουβερτούρα μαζί με το λιωμένο βούτυρο θα δώσουν πολύ ωραία μαστιχωτή υφή σε αυτά τα μπισκότα και γι' αυτό συνηθίζουμε να βάζουμε και καστανή ζάχαρη αλλά και λιωμένη κουβερτούρα και έτσι κάνουμε πραγματικά την απίθανη, την τέλεια υφή. Και baking powder. Και πάμε στα δύο υλικά που θα δώσουν το άρωμα. Εσάνς βανίλιας, εδώ έχουμε μία παχύρευστη βανίλια. Έχει πάρα πολύ δυνατό άρωμα, θα ρίξω μερικές σταγόνες. Αυτές είναι αρκετές τώρα για να μου δώσουν την τέλεια γεύση και το τέλειο άρωμα, αλλά αυτό που δίνει τον τόνο σε αυτά τα μπισκότα είναι ένας δυνατός καφές. Ένα λοιπόν ωραίο εσπρεσάκι από μια δυνατή ποικιλία καφέ για να ολοκληρώσουμε όλες τις γεύσεις και όλα τα αρώματα. Ένα υπέροχο δυνατό άρωμα το οποίο περνάει μέσα στη ζύμη για τα μπισκότα. Ρίχνω λοιπόν και τον καφέ. Όπως βλέπετε βάζω όλα τα υλικά και μάλιστα τα υγρά υλικά στην αρχή για να ανακατευτούν. Θα τα χτυπήσω 1-2 λεπτά σε μέτρια ταχύτητα. Και άφησα για το τέλος τα 200 γραμμάρια αλεύρι που ζύγισα. Για να τα προσθέσω και αυτά σταδιακά, εδώ είναι σημαντικό να προσθέσουμε το αλεύρι στο τέλος όλων των υλικών. Αρχίζει και να αναπτύσσεται η γλουτένη και έτσι θα σχηματιστεί η τέλεια ζύμη. Αυτά είναι όλα τα υλικά για τα τέλεια μπισκότα. Πάλι 1-2 λεπτά, ανακάτεμα σε μέτρια ταχύτητα. Έτοιμη η ζύμη, βελούδινη, αφράτη, σοκολατένια, μοσχοβολάει καφέ. Κοιτάξτε, πόσο μαλακιά, πόσο απίθανη είναι. Εδώ θυμίζει μια πολύ ωραία πλούσια μου σοκολάτα. Όμως δεν μπορώ να την πλάσω για να κάνω μπισκότα. Τι πρέπει λοιπόν, θα πρέπει αυτή τη ζύμη να την αφήσω για 2 με 3 ώρες στο ψυγείο και μετά να προχωρήσω στο πλάσιμο των μπισκότων. Εγώ έχω βάλει ήδη μια δόση, την έχω αφήσει στο ψυγείο για 3 ώρες και θέλω να δείτε πώς έχει σφίξει και πώς μπορώ να πλάσω τα μπισκότα. Βλέπετε, έχει γίνει πολύ σκληρή και τώρα θα σας δείξω πώς πλάθουμε αυτά τα πολύ ωραία ραγισμένα μπισκότα σοκολάτας. Θέλω ένα ταψί στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί. Και εδώ έχω σε 2 πιάτα, όπως βλέπετε, κρυσταλλική ζάχαρη και άχνη ζάχαρη. Και πάμε στο πλάσιμο των μπισκότων. Παίρνω μια μικρή ποσότητα. Πλάθω μια μικρή μπάλα και πρέπει να μείνει στο ψυγείο για να μπορέσω μετά να την πλάσω πάρα πολύ ωραία. Περνάω αυτή την μπάλα από την κρυσταλλική ζάχαρη και μετά από τη ζάχαρη άχνη. Και αυτή την μπάλα ακριβώς τώρα, όπως την έχω περάσει από τα 2 είδη ζάχαρης, την ακουμπώ επάνω στο αντικολλητικό χαρτί. Δεν κάνω τίποτα άλλο, θα δούμε όμως στη συνέχεια, την ώρα που ψήνονται, πώς ανοίγουν τα μπισκότα και πώς δημιουργούνται αυτά τα πολύ ωραία γοητευτικά σκασίματα. Με τον ίδιο τρόπο τώρα θα πλάσω και τα υπόλοιπα μπισκότα.
Τα μυστικά για την πολύ ωραία τραγανή κρούστα και το μαλακό, ωραίο, ρευτό εσωτερικό. Τι είναι? Όταν έχω τη ζύμη κρύα από το ψυγείο και την ψήσω κατευθείαν στο φούρνο, αυτή η διαφορά θερμοκρασίας, δηλαδή παγωμένη ζύμη, πολύ ζεστός φούρνος, μου κάνει μια υπέροχη υφή. Και έτσι, κατευθείαν κοκαλώνει εξωτερικά τα μπισκότα, τα κάνει πολύ τραγανά και μέσα έχω ένα πιο μαστιχωτό εσωτερικό με την τέλεια μαστιχωτή υφή. Στα συγκεκριμένα μπισκότα που έχω βάλει τα δύο είδη ζάχαρης, δηλαδή την κρυσταλλική και την άχνη, τι γίνεται? Έρχονται και ανοίγουν, κάνουν μικρές ρογμές, γι' αυτό και τα λέω ραγισμένα, και είναι πολύ ωραίο να τα παρατηρήσετε καθώς ψήνονται στο φούρνο. Έχω προθερμάνει το φούρνο στους 180 βαθμούς, αέρα και αντιστάσεις, θα τα ψήσω περίπου 15 λεπτά και μετά, όταν θα τα βγάλουμε, θα δούμε ότι είναι σχετικά υγρά. Θα τα αφήσουμε να στεγνώσουν και έχουμε τα πιο υπέροχα ραγισμένα μπισκότα. Πάμε λοιπόν στο φούρνο, 180 βαθμοί, αέρα και αντιστάσεις, 15 λεπτά ψήσιμο. Υπέροχη σοκολατένια γεύση και η μοναδική υφή τους κάνουν αυτά τα ραγισμένα μπισκότα σοκολάτας το ιδανικό συνοδευτικό για έναν εσπρέσο με άρωμα και ένταση. Για 30 μπισκότα θα χρειαστείτε 200 γραμμάρια αλεύρι για κάθε χρήση, 250 γραμμάρια λιωμένη κουβερτούρα, ένα δυνατό εσπρέσο, 80 γραμμάρια λιωμένο βούτυρο, 100 γραμμάρια καστανή ζάχαρη, 2 αυγά, ένα κουταλάκι του γλυκού baking powder, μισό κουταλάκι του γλυκού εσάνς βανίλιας, 100 γραμμάρια κρυσταλλική ζάχαρη και 100 γραμμάρια άχνη ζάχαρη για την επιφάνεια. Κάθε γεύση που δοκιμάζουμε είναι πηγή έμπνευσης για μια νέα συνταγή. Είδατε πόσο διαφορετικά ήταν τα γιουβαρλάκια που δοκιμάσαμε σήμερα? Να θυμάστε, ένα υλικό αρκεί να δημιουργήσει μια νέα γεύση. Και μέχρι την επόμενη φορά, καλά μαγειρέματα!